Δεν το πιστεύω. Εσύ είπες δεν πας σε μπαρ. Σήμερα μου την έδωσε όμως. Τι δεν πήρες ένα τηλέφωνο? Γιατί εσύ είσαι συνέχεια καπαρωμένος. Κάθε βράδυ και με άλλη γυναίκα. Αλήθεια, Πούντι? Ποια? Η γυναίκα. Α, εγώ δεν έρχομαι ποτέ εδώ μέσα με γυναίκα. Φεύγω με γυναίκα. Το ίδιο και το φεντικούλι. Ναι, ούντως. Νάτος εκεί πέρα. Ωραίο πιθύνι. Έτσι μου έρχεται να του χώσω μια μουφλά. Πάμε να καθίσουμε. Πάμε, θα φύγουμε μαζί μετά. Εξαρτάται αν έχεις κάνει όλα στα εμβόλια. Άντε πάμε. Ξέρει να διαλέγει ο δικός μου. Ναι, και τώρα ψώνεις όπως βέρχω. Τι θα πιεις? Τίποτα, ήπια αυτή την πόπα προηγουμένως και μου την έξει τα σωθικά. Να πάω να μιλήσω στο μεγάλο. Όχι. Όχι, δεν ενοχλούν τα ζώα την εποχή του ζευγαρώματος. Τι λες? Σώπα, γιατί κάτι ακούω. Τι ακούς, εδώ γίνεται χαμός. Είσαι πολύ ωραίο κορίτσι. Εγώ θα μπορούσα να κάνω μια κατάσταση μαζί σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά. Α, είναι στημένη η δουλειά. Όχι, λόγω τιμής. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Δεν με πιστεύει. Βλέπεις πάλι ο διάολος το ποδάρι του και τη βλέπουμε την άλλη πάνω στη μηχανή. Για βλέπουμε. Και του λες του πρόβατο, μην πας γιατί θα σε σφάξω. Γιατί φωνάζεις? Για να με ακούσει. Εμένα το λες. Τι κάνετε, καλά είστε? Γελάς, γελάς. Κάτσε να δούμε όμως ποιος θα γελάσει τελευταίος. Δεν μου λες, ρε κορίτσι μου. Είσαι καλά? Όχι. Έπαθα με την πρόταση που μου έκανες. Το γαμό, το πού και χωρώ σε όρκο να μην μιλήσω. Πού πας? Ρε Παναγιώτη, δεν πάει να κάνεις καμιά δουλειά? Είναι τρελή η κόμενα. Θα κάνω φίλο και φτερό. Έφυγε ο δικός μου. Ναι, πάει να βγάλει τα μάτια του. Τουλάχιστον έτσι θα έχει μια δικαιολογία ότι δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Είμαι ερείπιο. Κανονικά δεν έπρεπε να έρθω. Και γιατί ήρθες, να πιάσετε κουβέντα για γυναίκες? Ας καθώς στο σπίτι σου να ξεκουραστείς. Ήμουνα μια κοπέλα. Να του. Δεν σ' άρεσε? Ή σ' άρεσε? Δεν μ' άρεσε. Γι' αυτό είναι σε ρήπιο. Μεταπίδησα. Αυτό με κούρασε. Τι έκανες? Ήμουνα με μια κοπέλα από νωρίς, δεν μ' άρεσε και πήγα και βρήκα μια άλλη. Που είναι ο πατέρας σου να σε καμαρώσει. Έκανες ταρζανιές δηλαδή. Α! Σε είδα. Εμένα. Πού? Στο μπαρ. Ήταν και η ιδιαίτερα σου εκεί. Καλά. Το κοριτσάκι θα το κάνετε σαν τα μούτρα σας. Πολύ καλή η Βίκη. Η Βίκη. Ναι, η Βίκη. Άγριο παιδί. Θα αφήσουμε τα παιδιά να κάνουμε καμιά δουλειά. Μη μου μιλάς για δουλειά τώρα. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Τη Βίκη όμως τη γουστάρω. Και μου το επαναλάβεις. Τι ακούω εδώ μέσα, δεν σας αντέχω. Η μικρή πάντως είναι φευγάτη, ε. Ποια λες? Ιδιαίτερα σου. Μου την έδωσε λίγο χτες. Πρέπει να την προσέχουμε, μπορεί να κάνει ζημιά. Γιατί όμως? Ξέρω, ερωτευμένη είναι. Με έχει αναλάβει από την προστασία της. Τη φόβησα λίγο, αλλά είναι επίμονη. Λες για το... Εγώ στους έφερα τους λουκουμάδες. Από το καλύτερο μαγαζί. Γιατί ξοδεύεσαι έτσι, Κέννη? Επειδή μου φέρθηκες πολύ ωραία χθες το βράδυ. Δεν πιστεύω να έβγαλες καμιά βρώμα ότι έφυγα μαζί σου. Εγώ είμαι κύριος. Ναι, γι' αυτό φώναζες που πας δε τρελή μες τη νύχτα. Μ' αρέσει η τρέλα σου. Να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ είμαι πολύ επίμονος όταν θέλω μια γυναίκα. Τις πας λουκουμάδες? Για πρώτη δόση. Και για δεύτερη τι τις πας, μουσακά? Κοίτα. Δεν δέχομαι μια γυναίκα να μην με γνωρίσει γιατί θα είναι άδικο. Γνώρισε με πρώτα και μετά απόρριψε με. Δύσκολο. Εσύ αγαπιέσαι εύκολα. Δεν μπορεί έτσι να μου λες δεν μου κάνεις. Κατάλαβες? Πότε θα βγούμε? Λοιπόν, άκου. Άσε να φάω πρώτα τις λουκουμάδες να στανιάρω και μετά βλέπουμε. It's up to you. Πω, πω, με σκότωσες το. Ναι. Ναι, έρχομαι αμέσως. Το boss. Ποιος? Καλά τώρα μου μίλησες αγγλικά, μόνο αυτό ξέρεις. Το boss, το αφεντικό. Ποια πήρε τηλέφωνο? Εμένα ρωτάς? Η Μύρβα. Κάτσε, γιατί εμένα ρωτάς? Ναι ρε, πού κοιτάω, αλήθερος είμαι? Και τι με ρώτησες? Τη Μύρβα, δεν τη θυμάσαι? Θόδωρη, κλείσε μου ένα τραπέζι απόψε στο Κινέζικο. Στο τσίρκο? Ποιο τσίρκο ρε, στο εστιατόριο. Ξέρεις? Κινέζα είναι. Ποια? Η Μύρβα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Εσύ έχετε. Θα σας έλεγα πια μου το χαβάλα. Έλα, μωρέ, Θόδωρε, έλα, πώς κάνεις έτσι? Μα πώς κάνω. Εδώ έχουμε τόση δουλειά και εσύ ασχολείσαι με τη Μύρβα. Έστειλες τα λουλούδια και τα αμάξια? Μοιράζουμε και αμάξια τώρα? Όχι, βρε. Στην ιδιαίτερα το έστειλε. Έλα, προχώρησε το πράγμα. Μην γελάσεις, απλά αισθάνθηκα άσχημα που τους μίλησα απότομα. Και εμένα που μου έχεις μιλήσει απότομα 10 φορές, έπρεπε να μου έχεις στείλει ένα στόλο Μερσεντές. Η Μύρβα είναι παντρεμένη.
Εσύ με παντρεμένη. Ναι, το ξέρω, δεν το κάνω ποτέ, αλλά ήταν περίπτωση. Ρε, τη Μύρβα, δεν τη θυμάσαι? Ποια μου γνώρισες με τον άντρα της στο Κινέζικο όταν φάγαμε, θυμάσαι? Αυτή τη Μύρβα λες? Τώρα θυμάμαι. Γεια. Γεια, Παραγγέλη. Καλά. Καλά, είσαι. Ο κύριος Βενισάριος, φίλος. Καιρό πολύ. Η γυναίκα μου. Μύρβα. Ποιος είναι αυτός? Φίλος μου, γιατρός. Πολλά λεφτά. Μέτοχο σε μεγάλο νοσοκομείο. Τι γυναίκα είναι αυτή που έχετε? Ναι, και ευτυχώς είναι παντρεμένη και εσύ δεν την έχεις στις προδιαγραφές σου. Θα γλιτώσει. Μην κοιτάς έτσι. Μ' αυτήν θα έκανα το λάθος. Βρες μια άλλη. Αυτή είναι του φίλου μου. Δεν μου λες, είστε κολυταριά? Όχι, με σένα είμαι. Τότε να υποστηρίζεις εμένα. Ορίστε. Δεν πήρε τα μάτια του από πάνω σου ο τύπος. Ποιος τύπος? Εσύ μια ζωή αθώα είσαι. Μη ειρωνεύεσαι. Αυτός. Ο φίλος του Παναγιώτη. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό έλειπε να σε ενδιαφέρει τώρα. Γιατί κάθε φορά που βγαίνουμε πρέπει να μου ψήνεις το ψάρι στα χείλη? Γιατί έχω την υποψία ότι το ματάκι σου πεταρίζει. Για να μην πω ότι η καρδούλα σου κάνει το ίδιο. Θα με αφήσεις να φάω? Νομίζω ότι της κάνεις σκηνή. Πού το κατάλαβες? Διαβάζεις τα χείλια. Μη λες χείλια, μη λες χείλια. Βλέπω τα χείλια αυτήνης. Πω. Πώς είπες ότι τη λένε? Μύρβα. Μύρβα. Τη Μύρβα λες? Τόση ώρα τι σου λέω, την πολυξένη? Ο άντρας της είναι φίλος μου. Μου το πες. Δεν με ενδιαφέρει αυτός, δεν μ' αρέσει. Η Μύρβα μ' αρέσει. Αυτή θέλω. Και τι να κάνω εγώ? Να πας στον άντρα της να πεις ο Αντώνης θέλει να πάρει τη γυναίκα σου. Έλα μωρέ Θόδωρε. Το ξέρεις ότι η Μύρβα με πήρε τηλέφωνο στο σπίτι? Μα φταίει ο φωνιάς. Δεν κάθονται φρόνημα κι αυτές. Και πού σε πήρε τηλέφωνο, μωρέ? Πού το βρήκε? Τίποτα, δεν θυμάσαι, ρε. Τίποτα. Εσύ. Όταν πληρώναμε το λογαριασμό στο εστιατόριο, θυμάσαι τη σούπα? Πάμε. Περίμενε. Μπορείς να της δώσεις το τηλέφωνο μου? Ρίξε μου μία με την καρέκλα στο κεφάλι. Γιατί? Ρε εσύ, ο άντρας της είναι τρελός μαζί της. Θα με σκοτώσει. Πώς κάνεις έτσι, μωρέ? Με τρόπο θα το δώσεις. Αποκλείεται. Δώσ' της το εσύ. Τι κάνεις τώρα? Δεν μου είπες να της δώσεις το τηλέφωνο μου? Θα με κάψει. Κι είσαι ό,τι πρέπει για προσάνα μου. Έλα, πάμε να της αποχαιρετήσουμε. Από εκεί είναι η είσοδος. Και από εκεί είναι η είσοδος. Ποια είσοδος? Για τον παράδεισο. Έλα, έλα. Πάμε. Τα ρομαντικά σου λοιπόν. Περίμενε, πού πας? Χάρηκα πολύ που σε είδα. Και ο φίλος μου. Χάρηκα. Κι εγώ. Χάρηκα πολύ, κυρία μου. Και τη έβαλε το χαρτάκι στο χέρι. Ταχυδακτυλουργός, παιδί μου, ούτε εγώ το κατάλαβα. Κάτι σε έπεφτε. Α, δεν γίνεται, θα πάρω σύνταξη να ησυχάσω. Δηλαδή, τι πας να μας ανάψει φωτιά στο κεφάλι μας? Να πλέξουμε παντρεμένοι, να γίνει κανένα σκάνδαλο. Θόδωρε, γέρασες. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτός κάτι μυρίστηκε. Γι' αυτό με πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα και με ρώταγε για σένα. Και τι του πες? Τι να του πω, χέστηκα. Λέω, θέλεις να ανακάλυψε το χαρτάκι? Του είπα, ο Βελισάριος είναι φυσιογνωμία, είναι ένα Μπερουάν. Α! Και είναι κεραβωνιασμένος. Τον βούλωσα. Μπράβο, ρε δικέ μου. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Δεν έχεις δικό σου και δανείσεις από το δικό μου. Μπράβο. Ρε, το βράδυ την έχω στημένη τη δουλειά. Θα εμφανιστώ με γυναίκα. Πού? Στο Κινέζικο. Θα πάει να φάνει και αυτή εκεί. Και ποια γυναίκα θα σε καλύψει? Η ιδιαίτερα μου. Και θα πάρεις το κορίτσι να το κάνεις τι? Θόδωρε, δεν τα έχεις κάνει εσύ ποτέ αυτά? Όχι. Έχασες τη μισή σου ζωή. Τώρα καταλαβαίνω γιατί σε έστειλε στα λουλούδια και το αυτοκίνητο. Όχι γιατί αισθάνθηκες τύψεις. Δικέ μου, είσαι γάτα. Δεν είναι γάτα. Λυσσασμένος είναι. Ξέρεις τι έλεγε η μάνα μου? Στη γυναίκα δεν πρόκειται να βρεις τον πάτο. Λες και πρόστιχα, ε. Καλά, εσείς με δουλεύετε. Και τι θα πω εγώ αν μάθει τίποτα ο άντρας της που είναι και φίλος μου? Καλά, δεν με πιστεύεστε καθόλου. Εντάξει, πόνε. Αφού το λες εσύ. Εμείς ξέρεις τι πλάκες κάναμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Μέχρι κορίτσια ντυνόμαστε και πηγαίναμε και πέραμε από το σπίτι την κοπέλα του φίλου μας. Το έχει κάνει και ο Βοσκόπουλος αυτό, το έχω δει σε ταινία. Εσείς εξηγημένοι, έτσι δεν φοβάσαι? Ρε παιδιά, θα με πάνε για εκτέλεση και έρχεστε να με παρηγορήσετε? Όχι, αλλά αν συμβεί κάτι να πούμε και στην κάνει καμιά μέρα ο μεγάλος, εσύ τι θα κάνεις? Θα πεις
Τα μαζεύω και φεύγω. Ανάλογα, τι θα μου κάνει. Εσύ τι θα ήθελες να σου κάνει. Θες να σου πω με λεπτομέρειες. Ναι. Ναι, έρχομαι αμέσως. Το αφεντικό. Να ξέρεις, είσαι μέσα στην καρδιά μου. Κουράγιο. Ένα μότο. Τουλάχιστον να ξέρω, θα με πάνε για κρέμασμα ή για ηλεκτρική καρέκλα. Αντωνή, εγώ τώρα φεύγω για το εξωτερικό. Έτσι και πάρεις τη γυναίκα του φίλου μου. Δεν την πήρα εγώ. Εκείνη με πήρε. Πότε? Στο τηλέφωνο. Εσύ όμως της το πάσαρες στο χέρι. Ποιο? Το τηλέφωνο. Ρε εσύ, έχεις πάρει χαμπάρι ότι τόση ώρα μιλάμε με σόκινη. Ρε Αντώνη, οι παντρεμένες είναι ζημιά. Το φαντάζεσαι να βλέπω άντρα σε στο χαρτάκι που της ένωσες? Θα την έτρωγα εγώ και θα ήμουν και ανυποψίαστος. Ποιο θα έτρωγες? Τη μαχαιριά. Γιατί μαχαιρώνει ο τύπος? Ζηλεύει. Μια φορά έσπασε στο ξύλο έναν που τη στάριξε. Δύο μέτρα άντρα. Αυτό σε μισή μερίδα είναι. Ρε. Έβαλε τέσσερις και τον πλακώσανε. Μη γελάς, ρε Αντώνη. Δεν μου λες, θες να έρθεις μαζί μου. Τρελός είσαι. Εγώ τώρα φεύγω για την Πάτμα. Στην Πάτμα, για κάτσε την Πάτμα. Να έχω άλλο. Εγώ το παίζω άσχετος. Δεν μου αρέσουν αυτοί τα παπούτσια. Θα ανταλλάξω. Ρε Αντώνη. Ρε Αντώνη, μια επιπολαιότητα είναι. Σε πήρε, λέει, θα πάει στο Κινέζικο, θα είναι και ο άντρας της. Τι θα κάνεις εσύ εκεί? Θέλει να σε έχει απέναντί της, να σε παίζει. Είσαι για τέτοια τώρα? Μπορεί και να σε ξεχάσει να πούμε. Σήκωσέ το! Ναι. Εγώ είμαι. Κι εγώ είμαι. Αλλά ποιος είμαι? Εσύ ποια είσαι? Μύρβα. Σκότωσέ με. Αντώνη, εσύ. Ο άντρας μου είναι στο μπάνιο. Θέλω να ξέρω σίγουρα. Θα έρθει στο Κινέζικο? Γιατί αλλιώς θα αλλάξεις ρότα. Μα ποιος είναι, πήρα λάθος. Μωρέ, σωστά πήρες. Αυτό που κάνεις δεν είναι. Ποιος είναι? Ποιος να είναι? Αυτό ρωτάω, ποιος είναι? Η Μύρβα. Έλα, αγάπη μου. Αχ, μη με λες έτσι. Θα χάσω τον έλεγχο, θα παρατήσω τον άντρα μου και θα έρθω σε σένα. Θα έρθεις? Θα έρθω, σίγουρα. Σε κλείνω. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ποιο, έμαθε τίποτα ο άντρας της? Όχι. Λέει θα παρατήσει τον άντρα της και θα έρθει σε μένα. Γι' αυτό σου λέω, δώσε τόπο στην οργή. Ποια οργή, ρε? Νομίζω ότι θα ανταραβεριστώ καιρό μαζί της. Αλλά για την ώρα είμαι ερωτευμένος. Ωραία, τι πάθαμε. Την κινέζικη εκδίκηση σκέφτομαι. Εγώ πάντως Κινέζος. Δεν ξέρω τίποτα. Έλα. Πάμε. Εγώ πού? Πού πάω? Τι που πας? Θα βρεις καμιά λάνια, ρε. Να σου πω. Θα τη φέρω εδώ. Ναι. Άντε πάμε. Έκανε τέτοια πλάκα στην κοπέλα, ρε. Πω βαβούρα, πες να σταματήσουν, ρε. Δεν ακούω τίποτα. Τη σύστησε για μισθή σου? Το σπιστό το κινητό τη. Έχει πάρει την πλάκα σου, ρε. Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Είναι το απαγορευμένο. Το πρώτο. Το δύσκολο, το παράξενο. Το παντρεμένο. Και είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω να την πέφτει. Και έχω τρελαθεί. Και απόψε τι θέλω. Πού είναι, ρε γάμο? Το έφυγε από το εστιατόριο πριν από μένα. Εγώ λέω να ξεδώσουμε καμιά άλλη. Γύρνα με τρόπο. Σ' αρέσει εκείνη? Με τρόπο, είπα. Το πρώτο παιδί. Την ξέρω. Είναι αρβωνιασμένη. Δεν σου κάνει? Θέλεις οπωσδήποτε με παντρεμένη? Θα της δώσω το πλεμμένο σου. Πάμε από το σπίτι της. Αφού την έχουμε εδώ, ρε. Ποια? Τη Σίλβα. Ποια Σίλβα? Εγώ σου μιλάω για τη Μύρβα. Τη Σίλβα, τη Μύρβα. Πλάκα μου κάνεις. Ο άντρας της παντρεμένης είναι φίλος μου, είπαμε. Θα περάσουμε απ' έξω. Έτσι και μας δει. Με πας για χρεμάλα. Κάτι έχει πιάσει πάντως ο τύπος. Όταν την πήρα από το κινητό της γραμματέας μου, αυτός έψαχνε γύρω-γύρω. Την ιδιαιτέρα σου, τι την έκανε? Την πήγα σπίτι. Καλά, θα έχει πάθει ζαλάρα το κορίτσι. Τη λες μισθή σου και μετά τη σουτάρει. Αφού το κάνα για κάλυψη, ρε. Και αυτή το ξέρει? Όχι. Παναγιώτη. Καλώς ήρθατε. Είναι εδώ ο Πέτρος. Πήρε πόδι. Δεν μας κάνεις. Που είπε ότι είσαι αραβωνιασμένη. Σίλβα. Ελεύθερη. Αντώνης, χαίρομαι πολύ. Άλλα λέει ο Παναγιώτης. Σας αρέσουν οι αραβωνιασμένες. Έχει ψώνιο. Έτσι δε και είναι παντρεμένη, δίνει ρέστα. Αυτό είναι κόμπλεξ. Για σένα θα κάνω μια εξαίρεση. Θες να μου κάνεις παρέα απόψε? Έτσι.
αλλά πώς. Κάτσε να παντρευτώ και έρχομαι.